πραγματικά καθοριστικά και αρκετά έργα για την περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας. Είναι μια ενότητα η οποία, όπως ξέρετε όλοι, έχει πάρα πολλά προβλήματα και πάρα πολλά χιλιόμετρα εθνικό και επαρχιακό δίκτυο και δημοτικό, γιατί και εκεί παρεμβαίνουμε, κύριε Πατσαρίνο, γιατί πρέπει να βοηθάμε και οι Δήμοι δικοί μας είναι. Η Αρκαδία λοιπόν έχει 3.000 χιλιόμετρα εθνικό και επαρχιακό δίκτυο και οι ανάγκες είναι μεγάλες, γιατί είναι και ορεινό, όπως καλά γνωρίζετε. Αυτό λοιπόν ότι η αγωνία μας εμάς, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητέ κύριε Κοκότικα, δεν είναι οι εκλογές. Εμείς δεν μας νοιάζει τις εκλογές. Δεν κάνουμε εκλογές εμείς. Εκλογές κάναμε το Μάη. Και ο λαός Πελοποννήσου μας τίμησε με την ψήφο τους. Εμείς έχουμε αγωνία να προχωρήσουν τα έργα. Αυτό μας καίει. Δεν μας ενδιαφέρουν οι εκλογές οι άλλες, μας ενδιαφέρει το έργο. Μετά λέω έχω αγωνία να προχωρήσουν τα έργα. Βλέπετε, θα γίνει γρήγορα μέσα στο χειμώνα όλη η προετοιμασία του έργου. Γιατί όπως καλά γνωρίζετε, από την μέρα που ψηφίζουμε εδώ ένα έργο μέχρι να αρχίσει η υλοποίηση, αν όλα πάνε τέλεια, θέλει τουλάχιστον 8 μήνες. Έτσι λοιπόν και μας φύγει το διάστημα αυτό και φτάσουμε στο καλοκαίρι και ακόμα δεν έχουμε δημοκρατήσει τα έργα, το πουλάκι έχει πετάξει. Η αγωνία μας λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι να προλάβουμε να δημοκρατήσουμε τα έργα μέχρι την άνοιξη, ούτως ώστε το καλοκαίρι να μπορέσουμε να τα υλοποιήσουμε τα έργα αυτά, γιατί πραγματικά είναι μεγάλες ανάγκες. Και η άλλη αγωνία που έχουμε είναι από τις εκτόσεις των έργων οι οποίες θα προκύψουν να εντάξουμε νέα έργα. Αυτή είναι όλη η αγωνία μας. Τώρα λοιπόν θα αναφερθώ στα έργα. Πρόκειται για το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Είναι έργα τα οποία είναι καθορισμένα σε τίτλους. Δεν μπορούμε να βάλουμε ό,τι θέλουμε, γιατί άκουσα κάποιοι συνάδελφοι που είπαν ότι δεν έχουν βάλει εκμεταλλευτικά. Και εγώ πραγματικά ήθελα να βάλω πραγματικά εκμεταλλευτικά έργα. Το έχει ανάγκη ο τόπος. Πρέπει να γυρίσουμε στον πρωτογενή τομέα να προσφέρουμε. Προσπαθούμε από άλλα προγράμματα να εντάξουμε, ειδικά στην Αρκαδία, πολλά εκπαιδευτικά έργα, αλλά δυστυχώς το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων δεν προβλεπόταν εκπαιδευτικά έργα. Γι' αυτό λοιπόν και δεν έχουμε. Εδώ λοιπόν έχουμε μια και την πρώτη κατηγορία, πρόκειται για έργα τα οποία είναι έργα συντήρησης επαρχιακού οδικού δικτύου. Το πρόγραμμα των δημοσίων επενδύσεων είναι περίπου 6 εκατομμύρια. Δεν το βάζουμε όλο, αφήνουμε κάποια λίγα χρήματα και επιστρούμε από τις εκτόσεις που θα πάρουμε να εντάξουμε και άλλα έργα. Δεν τα διαβάζω όλα, υπάρχει εισήγηση. Αν θέλει κάποιος να με ρωτήσει κάτι στην πορεία, να με ρωτήσει. Πάντως προσπαθήσαμε να κάνουμε μια ιεράρχηση των αναγκών και να κάνουμε και μια κατανομή στο νομό, γιατί ο νομός έχει 5, όπως ξέρετε, δήμους και υπάρχουν μεγάλα προβλήματα. Γνωρίζουμε πολύ καλά το νομό, έχουμε μπροστά μας φωτογραφία, όχι χάρτη του νομού. Αλλά παρόλα αυτά όμως συνεργαστήκαμε και με τους τοπικούς δημάρχους και τοπικούς συμβούλους και τοπικούς παρέδρους. Έτσι λοιπόν ξέρουμε αυτή τη στιγμή τα προβλήματα και προσπαθήσαμε να κάνουμε μια σωστή ιεράρχηση. Από εκεί και πέρα, από τα 4 εκατομμύρια που είχαμε για το εθνικό δίκτυο, στην πρώτη φάση αυτή εδώ έχουμε εντάξει περίπου τα 2 εκατομμύρια. Πρόκειται κυρίως για τον εθνικό δρόμο Τρίπολη Πύργου, ένας δρόμος με πάρα πολλά προβλήματα. Εκεί θα κάνουμε και μελέτη να αποκούνε κάποιες επικίνδυνες τροφές στην περιοχή Κάψα, αλλά και στην περιοχή Βλαχέρνας, όσο και επίσης στον δρόμο 111, που κι αυτός έχει μεγάλα προβλήματα στην αρχή του, ειδικά μετά τη διασταύρωση Βλαχέρνας προς Καρδενίτσα, πριν του Δάρα. Εκεί λοιπόν θα γίνουν μεγάλες παρεμβάσεις. Πέρα από αυτό όμως, βάζουμε πάλι 500.000 στον δρόμο Τρίπολη Άργος, και ο κύριος Κάτσαρης κακώς δεν είδε, και δεν ξέρω πώς δεν το είδε, ότι έχουν γίνει τελευταία 2 εργολαβίες στον δρόμο αυτό, κόπηκαν επικίνδυνες τροφές. Κόπηκαν επικίνδυνα οι ψωματάκια τα οποία είχε ο δρόμος, έπεσε νέο στάπτα μέχρι τα όρια νομού και συνεχίζουμε μάλιστα 500.000 να ολοκληρώσουμε με μια σοβαρή παρέμβαση στον δρόμο αυτό. Επίσης βάζουμε και στο Τρίπολη Καλαμάτα, στο ύψος Μεγαλόπολης και στο Τρίπολη Σπάρτα. Και προχωράμε στην επόμενη ενότητα, η οποία αφορά τις καταπτώσεις, και εδώ περίπου εντάσσουμε έργα περίπου 3 εκατομμυρίων και εδώ αφήνουμε μια καβάτσα των περιθέσεων να υπάρχει, μην τυχόν προκύψουν άλλα απρόοπτα. Και επίσης εντάσσουμε 2 έργα στην αντιπλημμυρική προστασία. Το ένα είναι 300.000 που αφορούν την περιοχή κυρίως του Λάγωνα, ενώ σπαταμούμε πάρα πολλά νερά, που δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στις περιοχές έστω και εκεί του ποταμού, και 350.000 να κάνουμε τα σχετικά πράγματα στον ποταμό Δολιανίκη, στο τέλος Δήμο Τεγέας. Ένα αίτημα ετών, υπήρχαν οι μελέτες και τώρα αξιοποιούμε τις μελέτες αυτές. Αυτά είναι όσον αφορά το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Συνοπτικά μπορείτε να με ρωτήσετε λεπτομέρειες και περνάμε τώρα στην τροποποίηση μετά που υπάρχει του ΚΑΠ.
με ένταξη ενός γηπέδου 5x5 στο τοπικό διαμέρισμα της Συνοπήγαδου στην κοινωνία ενός παραλιακού οικισμού που έχει πάρα πολύ τουρισμό το καλοκαίρι, αλλά και γενικά ένα ζωντανός τουρισμός. Εκεί λοιπόν δημιουργούμε ένα γήπεδο 5x5 των 120.000 και δίνουμε και 20.000 για κατασκευή κάποιων αναγκαίων πραγματικά υποδομών στο γήπεδο του Παναρκαδικού, μια ιστορική ομάδα της Τρίπολης που είχε κάποια προβλήματα και ζούμε και 20.000. Και τελευταίο είναι ένα τροποποίηση πυροπλήκτων, είναι λόγω του ελπισμού που έγινε σε ένα πνευματικό κέντρο στο Αθήνιο Θεού του Μαρτιτσίου μετά τις καταστροφές που έγιναν στο Ιεφτά, και επειδή πραγματικά είναι τιμόρο το Αθήνιο αυτό και κινδυνεύουν οι άνθρωποι οι οποίοι αναγκαστικά πηγαίνουν σε κάποιες κοινωνικές εκδηλώσεις στο κτίριο αυτό, βάζουν 90.000 για να κάνουν αποκατάσταση του ελπισμού και των θωρών που πάνε στο κτίριο. Αυτά είναι γενικά τα έργα τα οποία φέρνουν σήμερα και ζητάνε την ψήφισή τους. Θα ακολουθήσει και άλλο πρόγραμμα αργότερα. Απλώς δεν τα φέραμε όλα σήμερα, γιατί αυτά που φέραμε πραγματικά προσπαθούμε και θα αγωνιστούμε να τα υλοποιήσουμε μέσα στον χρόνο. Και σας είπα ότι αν χάσουμε τον πολύτιμο χρόνο του χειμωνιά, τον χειμώνα τώρα, δεν θα προλάβουμε το καλοκαίρι να υλοποιήσουμε τίποτα. Αυτή είναι η βιασύνη μας, αυτή είναι η αγωνία μας, και όχι οι εκλογές. Οι εκλογές έχουν αγωνία, άλλοι το γεμίζουν. Ευχαριστώ πολύ. Για να ερωτήσεις υπάρχουν. Ναι, κύριε Πρόεδρε, έχω μια ερώτηση στον κύριο Γιανακούρα. Οι άλλοι αντιπεριφερειάρχες, κύριε Γιανακούρα, έχουν τη γνώμη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Τι γίνεται, σας υποσχάθηκε ο κύριος Πανουκλιάς? Γιατί δεν σας έδωσε γνώμη ή γιατί δεν την πήρατε? Εξήγησε μας γιατί όχι. Μόνο σε ένα, αν δεν κάνω λάθος, είναι εκεί στο Αθήναιο που έχει... Όχι, υπάρχουν δύο προϊστάμενοι. Υπάρχουν δύο προϊστάμενοι, του οποίου ρώτησα. Ο ένας είναι ο κύριος Βουγιάννης, που είναι προϊστάμενος των υποδομών, που αφορά το πνευματικό κέντρο, και ο άλλος ο κύριος Μπανταζόπουλος, που είναι προϊστάμενος συγκοινωνιακών έργων, του οποίου τη γνώμη και ρώτησα. Αλλά με τον κύριο Πανουκλιά η συνεργασία μας είναι άριστη και εδώ και 4 χρόνια έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία.